Αγαπητοί φίλοι και σύντροφοι, δύο χρόνια πανδημίας επιβεβαιώνουν στα ακέραιο όλες τις εκτιμήσεις του κόμματος, καθώς η πολιτική επιλογή του κόστους ωφέλους αποτελεί το κυριότερο κριτήριο για τον τρόπο που η κυβέρνηση διαχειρίζεται την πανδημία σε όλες τις πτυχές εκπαιδευτικής ζωής. Να πω κάποια παραδείγματα χαρακτηριστικά. Ανοίξαμε μετά τις γιορτές με 25.000 κρούσματα και την Δεύτερη εβδομάδα λειτουργία των σχολείων φτάσαμε να ξεπερα... ξεπεράσαμε τι 45.000. Ενδεικτικά, να πω για το σύλλογο μου, στα 59 σχολεία του Κερατσινίου και του Περάματο είχαμε πάνω από 220 κρούσματα σε μαθητέ, ενώ οι εκπαιδευτικοί ήταν πάνω από 30. Υπήρχε σχολείο στο Κερατσινί με 37 κρούσματα μαθητών και 87 σε καραντίνα. Ενώ με το άνοιγμα, η απουσία μαθητών λόγω φόβου και ανασφάλειας των οικογενειών τους ήταν σημαντική. Για παράδειγμα, την πρώτη βδομάδα, 420 μαθητές νηπιαγωγείων απήχαν για τους παραπάνω λόγους. Παρόμοια ήταν η εικόνα σε όλο τον Πειραιά, 30 με 40% των μαθητών απήχαν λόγω της δυναμικής εξέλιξης της πανδημίας. Λόγω των πρωτοκόλων υπερμετάδοση, φρενήσαμε μέχρι και νεκρό μαθητή στον Πειραιά. Να θυμίσω πέρυσι το συμβάν την άνοιξη στο δεύτερο ΕΚ Πειραιά, στο ειδικό σχολείο. Λόγω του πρωτοκόλου 50-1, η κυβέρνηση δίνει μια ψεύτικη εικόνα για τη διασπορά τη πανδημία στα σχολεία, αποκρύπτοντα το πραγματικό τη μέγεθο. Για όλους εμάς, τους εκπαιδευτικούς, τους μαθητές, τους γονείς, κρίσιμο ζήτημα είναι η, ύπαρξη, η ανάγκη ύπαρξη σχολικού νοσηλευτή στα σχολεία και η σύνδεση με την πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας. Η εξασφάλιση δωρεάν επαναλαμβανόμενο τεστ από κλιμάκια του ΕΟΔΗ σε μαθητές και εκπαιδευτικού. Πρόσφατα, στις 19 Ιανουαρίου, μαθητές, εκπαιδευτικοί και συγκεκριμένα ο Σύλλογος Εκπαιδευτικών Κερατσινίου Περάματος Νίκος Πλουμπίδη, ο Σύλλογος Κορδαλού Αγιώ Βαρβάρας, ενώσει γονέων του 5ου διαμερίσματο Πειραιά, του Περάματο, του Κερατσινίου Δραπετσόνα, του Κορδαλού. Κάναμε κινητοποίηση παράσταση διαμαρτυρία στη Διεύθυνση Εκπαίδευση Πειραιά, εκφράζοντα την έντονη δυσαρέσκεια των γονιών επειδή αναγκάζονται να βάζουν βαθιά το χέρι στην τσέπη, πληρώνοντα απανοτά rapid test ή στείνονται ατελείωτες ώρες στην ουρά για να πραγματοποιήσουν δωρεάν στις λιγοστές δημόσιες δομές του Πειραιά. Το Ναυτικό Νοσοκομείο του Πειραιά δόθηκε στη διάθεση των μαθητών και των εκπαιδευτικών που νοσούν μόλις πριν δύο εβδομάδες. Να πω χαρακτηριστικά ότι ο πόρος δεν έχει δημόσια δομή και αναγκάζεται ο κόσμος να πηγαίνει στην τριζήνα που υπάρχει ένα υποστελεχωμένο κέντρο υγείας και τελικά να καταλήγει σε ιδιώτες. Και ασφαλώς όλα αυτά σημαίνουν επιπλέον χαμέρες ώρες εκπαιδευτικών και μαθητές αλλά στο βάθος τη για κάθε νόσο. Η κατάσταση αυτή ενισχύεται και από το γεγονός της μη αρέως των τμήματων και των εκατοντάδων κενών στα σχολεία του Πειραιά, κυρίως σε μαθήματα ειδικοτήτων. Παράλληλη στήριξη και τμήματα ένταξης. Αναστολή του ολοήμερου και άλλων υποστηρικτικών δομών. Για παράδειγμα, μόνο σε Κερατσίνη πέρα Μαυραπετσόνα υπάρχουν 100... κενά σε 117 εκπαιδευτικούς στην παράλληλη στήριξη. Τα σωματεία βρίσκονται σε επαγρύπνηση για να αντιμετωπίσουν κάθε πρόβλημα που προκύπτει. Δεν αφήνουμε κυριολεκτικά να πέσει τίποτα κάτω. Πιέζουμε σε δήμους και στη διεύθυνση εκπαίδευση Πειραιά για παροχή δωρεάν μέτρων ατομικής προστασία. Αύξηση του προσωπικού καθα... καθαριότητα. Παλεύουμε ταυτόχρονα για την ψυχοσυναισθηματική στήριξη των μαθητών μα και των οικογενειών του, με τη στελέχωση μόνιμου προσωπικού ψυχολόγων κοινωνικών λειτουργών, στοχευμένων εκπαιδευτικών παιδαγωγικών μέτρων για την αντιμετώπιση των επιπτώσεων της πανδημίας και σε μαθησιακό επίπεδο. Διεύρυνση των σχολικών γευμάτων και σε μαθητές των υπηαγωγείου δωρεάν γεύμα για μαθητέ και τη δευτεροβάθμια εκπαίδευση. Να πούμε ότι τα σχολικά γεύματα ήρθαν μόλι λίγο πριν τι γιορτέ. Σε, του έτσι, στο πέραμα, στο Κερατσίνη, στη Σαλαμίνα, στη Β' Απειραιά, στον Πειραιά, που ξέρουμε πολύ καλά ότι το μεροκάματο βγαίνει πολύ δύσκολα και ότι είναι αναγκαία η στήριξη των μαθητών από την πολιτεία. Έστω και με αυτόν τον τρόπο. Και από εκεί δείχνει και την αναλγησία τη κυβέρνηση που έπρεπε με το άνοιγμα των σχολείων το Σεπτέμβρη να είναι πρώτη τη μέρημνα η διασφάλιση των σχολικών γευμάτων για τους μαθητές μας. Εμείς πλέον έχουμε ξεκάθαρα μπροστά μας ότι μόνο ο συλλογικός αγώνας μαθητών, εκπαιδευτικών και γονιών θα φέρει αποτέλεσμα, καθώς όπως λέει και πολύ σωστά το κόμμα, μόνο λαό λαός σώζει το λαό. Συνεχίζουμε.